Η της εκπομπής στο LDT που γράφαμε ότι είναι μια εκπομπή ενήλικη για ακατάλληλους, εννοούσα μια εκπομπή σαν αυτήν. Και παρακαλώ όσοι θεωρούν σε αυτούς τους ακατάλληλους, επειδή η εκπομπή είναι ενήλικη, να απέχουν. Σήμερα, όπως και άλλες φορές, θα μιλήσουμε για τους άλλους Έλληνες, τους αόρατους Έλληνες, αυτούς που τους συζητάμε και δεν τους βλέπουμε ποτέ. Υπάρχει μια κατηγορία Ελλήνων που στην ελληνική τηλεόραση δεν τους βλέπουμε ποτέ. Εδώ όμως θα τους δούμε. Σήμερα θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος με παρησία ανήκει στην ομάδα, όπως διατυπώνει κομψά η ελληνική πολιτεία, Ελλήνων πολιτών που αυτοχαρακτηρίζονται ως Μακεδόνες. Ο κ. Παύλος Δοσκόπουλος εκπροσωπεί ένα πολιτικό φορέα, νόμιμο στην Ελλάδα, που περιμένει και στις εκλογές, και λέγεται Δινόζητο. Το θέτω ότι του δινοσμού δεν κάνω σωστά, ή Ουράνια Τόξο. Κ. Σχόλια, ήθελα να σας καλωσορίσω, να πω στους θεατές ότι αυτή η εκπομπή ήταν από τις προσπάθειές μου πολλά χρόνια για να γίνει και να πω ότι συνάντησα δυσκολία σε όλα τα ελληνικά κανάλια για να βγει. Έτσι, επειδή εδώ είναι ένα κανάλι φιλόξενο που τολμάει, έχω τη χαρά να σας έχω μαζί και θα ήθελα να πω σε όλους ότι είναι μια εκπομπή που με εξαιρετική προσοχή θα θέσουμε ένα θέμα που συζητείται σπάνια και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό το ουράνιο τόξο. Και εγώ σας ευχαριστώ καταρχήν κύριε Δελιανάτο για την ευκαιρία που μου δίνετε και αντιλαμβάνομαι πλήρως τις δυσκολίες τις οποίες είχατε τα προηγούμενα χρόνια και στα προηγούμενα κανάλια για να προβάλλετε ένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί είναι ένα ζήτημα ταμπού για την ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο το ζήτημα της μακεδονικής εθνικής μειονότητας στην Ελλάδα, αλλά γενικά το ζήτημα της διαφορετικότητας όσον αφορά την εθνική ταυτότητα των πολιτών της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά το ουράνιο τόξο αυτό καθ' αυτό, είναι πολιτικός φορέας όπως είπατε. Είναι πολιτικό κόμμα μέσα από το οποίο εκφράζονται οι εθνικά Μακεδόνες στην Ελλάδα ή τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με τις αρχές και αντιλήψεις που έχει το ουράνιο τόξο. Να δω, πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να δούμε κείμενα, να δούμε καταστάσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εσάς μικρό και πώς συνειδητοποιήσατε ότι κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με τον κόσμο που σας περιβάλλει. Πώς, τι ήταν εκείνο το διαφορετικό που ανακαλύψατε και πώς άρχισε να πεισμώνει μέσα σας ότι κάποτε πρέπει να δω την ευκαιρία να πω αυτό που θέλω, αυτό που έχω μέσα μου, όπως είναι. Ας μεταφερθούμε, όχι πολλά, αλλά αρκετά χρόνια πριν. Δώστε μου την περιοχή που γεννηθήκατε. Κατάλαβα από τη Φλόρινα, είναι ένας νομός στη Βόρεια Ελλάδα και είναι κοντά στο σύνορα με την Αλβανία και τη Δημοκρατία της Μακεδονίας σήμερα. Και βέβαια είναι μια περιοχή όπου αυτό που αμέσως μπορεί ο οποιοσδήποτε ανυποψίαστος να αντιληφθεί, ερχόμενος στην περιοχή αυτή, είναι η γλωσσική ιδιαιτερότητα των κατοίκων. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι ουσιαστικά αυτό είναι και το πρώτο ερέθισμα για κάποιον πολίτη της περιοχής ή για κάποιον νέο άνθρωπο να αρχίσει να σκέφτεται και να προβληματίζεται για την ταυτότητά του. Ναι, δω, αυτό σημαίνει ότι μιλάνε ελληνικά με κάποια προφορά ή ότι μιλάνε και μια άλλη γλώσσα. Σαφώς μιλάνε και μια άλλη γλώσσα. Αλλά μιλάνε και τα ελληνικά με μια προφορά. Υπάρχει και αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό. Αυτό όμως είναι το... Το σοβαρό στοιχείο είναι η γλωσσική ιδιαιτερότητα, η ιδιαιτερότητα, η οποία βέβαια στα χωριά της περιοχής, και όχι μόνο στη Φλόρινα πρέπει να σας πω, και στους νομούς της Έδεσας και της Καστοριάς, σε χωριά τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως παραδείγματος χάρη ο Πεντάλοφος είναι ο Χορούδα, σε χωριά του νομού Νάουσας, όπως είναι η Χαριέσα, η Επισκοπή, σε χωριά του νομού Κιλκής, όπως είναι η Κρύβα, η Ιγουμένησα, σε χωριά του νομού Σερών, όπως είναι η Ζουμαγιά, η Ηράκλεια σήμερα. Υπάρχει αυτή η γλωσσική ιδιαιτερότητα, η οποία βέβαια γίνεται αντιληπτή από τον οποιοδήποτε ο οποίος επισκέφτεται τις περιοχές μας. Η γλωσσική αυτή λοιπόν ιδιαιτερότητα ήταν το πρώτο ρέθισμα το οποίο νομίζω όφησε όχι μόνο εμένα προσωπικά, αλλά και όλα τα άτομα που είναι γύρω από το ουράνιο τόξο και δραστηριοποιούνται σε αυτό, να αρχίσουν να ψάχνουν. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Αυτό εσάς έγινε σε μια ηλικία μεγαλύτερη. Αλλά... Πώς συναντήσατε την πρώτη αντίδραση σε σχέση με αυτή τη γλώσσα? Μια γλώσσα είναι ένας τρόπος να εκφραζόμαστε. Εμείς ξέρουμε την ελληνική, ίσως ξέρουμε και άλλες ξένες γλώσσες, ουδέτερες. Αλλά από πότε καταλάβατε ότι αυτό είναι κάτι, δεν πρέπει, ας πούμε, ότι κάτι συμβαίνει με αυτή τη γλώσσα? Κοιτάξτε να δείτε. Ουσιαστικά μιλάμε για, αν μιλήσουμε για τις περασμένες γενιές, μιλάμε για μια κατάσταση μονογλωσσίας, έτσι, πριν από 40 και 50 χρόνια.
η γλώσσα αυτή μιλάνε αποκλειστικά τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω. Όταν βέβαια δεν υπήρχε η πολιτική βία της απαγόρευσης όπως τα χρόνια του Μεταξά. Θα μας πείτε για αυτήν λίγο. Αλλά αυτή τη γλώσσα εσείς πώς χαρακτηρίζετε, πώς λέγεται? Εμείς τη λέμε μακεδόνικη. Ή μακεδόνσκι τη λέμε. Στα μακεδόνικα. Μακεδόνσκι. Και αυτή η γλώσσα με τι μοιάζει, αλήθεια? Ανήκει η κατηγορία των σλαβόφωνων γλωσσών. Κατά βάση δεν είμαι γλωσσολόγος για να έχω ιδιαίτερες γνώσεις πάνω σε αυτό. Αλλά μπορούμε σε γενικές γραμμές να πούμε ότι ανήκει σε μεγάλη οικογένεια των σλαβικών γλωσσών και είναι μια γλώσσα όπως είναι όλες οι άλλες που μιλούνται στον βαλκανικό χώρο. Τώρα, εσείς, να υποθέσουμε ότι είναι σε ένα χωριό που μιλιέται αυτή η γλώσσα, τη μιλάτε και εσείς προφανώς, από το σπίτι σας, υποθέτω. Ναι, εγώ ανήκω στην κατηγορία εκείνη των εθνικά Μακεδόνων, οι οποίοι μεγαλωμένοι σε ένα αστικό περιβάλλον όπως η πόλη η Φλόρινα. Μπορώ να πω ότι μάθανα ταυτόχρονα και τις δύο γλώσσες. Στο μεν σπίτι στην οικογένεια είχα τη μακεδόνικη, στον έξω χώρο είχα την ελληνική. Και είπετε μου, υπήρξε κάποιος γονιός σας ή δάσκαλος ή κάποιος που σας είπε αυτή τη μιλάμε, αλλά ήρεμα, πώς γίνεται? Να σας πω το πρώτο ερώτημα για να έρθω στο πρώτο ερώτημα. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή. Θυμάμαι την γιαγιά μου, η οποία κοιτώντας τη τηλεόραση, και δεν το έκανε μόνο μία φορά, αρκετές φορές. Ήταν ενστικτόδης η αντίδρασή της, ακούγοντας κάποια τραγούδια από τον τηλεοπτικό σταθμό της γειτονικής μας χώρας, όταν εγώ ήμουν πολύ μικρός, 12-13 χρονών, την άκουγα πολλές φορές να λέει στα μακεδόνικα πω πώς αφήνουν αυτά τα τραγούδια να τα ακούμε σήμερα. Γιατί δεν ήξερε, ναι, δεν είναι ελληνικό. Φαντάζομαι τότε ήταν η Ιουγκοσλαβία η χώρα. Ναι, έτσι ήταν. Αλλά μέσω της τηλεόρασης. Δεν είναι η Ιουγκοσλαβική. Ήταν η τηλεόραση, ναι, έτσι. Ήταν η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία είχε τη δικιά της τηλεόραση στα πλαίσια της ομόσπονδης της Ιουγκοσλαβίας. Έτσι λοιπόν την είχα ακούσει πολλές φορές να έχει αυτή την απορία. Και βέβαια ως μικρό δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί απορούσε και γιατί φοβότανε. Γιατί τα λέγε και με ένα αίσθημα φόβου. Από πότε υπάρχει αυτή η τάση να την κρύψουμε? Λέτε εσείς καμιά πενταριά χρόνια? Όχι, όχι βέβαια. Αυτό έχει να κάνει, για να περάσουμε έτσι στο θέμα από την γενικότερη του σκοπιά, έχει να κάνει σαφώς με την πολιτική εθνικής ομογενοποίησης της ελληνικής πολιτείας. Είναι δηλαδή η εφαρμογή του μοντέλου το οποίο βασίστηκε στον ρομαντικό εθνικισμό, στο γερμανικό μοντέλο, θεωρώντας την φυλετική ή την εθνική ομογενοποίηση απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της αντίληψης και αυτής της πολιτικής φιλοσοφίας, έχουμε την εξάπλωση του εθνικού μύθου ή τη μεταξέλιξή του, σε συνάρτηση με την εξάπλωση του ελληνικού κράτους ή του ελληνικού βασιλείου. Πρακτικά, στις αρχές του αιώνα, με την επέκταση του ελληνικού κράτους προς βοράν, δημιουργείται η αντίληψη, ή τέλος πάντων εξελίσσεται η αντίληψη για εθνική ομογενοποίηση, ότι πρέπει να εξελληνίσουμε τους κατοίκους νέων χωρών, οι οποίοι είναι αλλοεθνείς, αλλόγλωσσοι ή έχουν όποια άλλη διαφορετική ταυτότητα. Να σου πω, αυτή η ομάδα θρησκευτικά είναι ομοιογενής, είναι χριστιανοί ή είναι μουσουλμάνοι, είναι και άσχετοι? Στην πλειοψηφία του σήμερα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Βέβαια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι παλαιότερα δεν ήταν όλοι ορθόδοξοι. Κάποιοι από την ομάδα αυτή προσχώρησαν και στον μαμαθανισμό, έτσι όπως αντίστοιχα και πολλοί Έλληνες ασπάστηκαν τον μαμαθανισμό. Και σε γενικές γραμμές σήμερα μπορούμε να πούμε ναι, ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και είπετε μου κάτι, υπήρξε μια περίοδος που αναγκάστηκε αυτός ο κόσμος να αλλάξει όνομα, ας πούμε? Λοιπόν, σε συνέχεια της πολιτικής, όπως είπαμε, της εθνικής ομογενοποίησης, που ξεκίνησε με μια πολιτική εθνικών εκαθαρίσεων, ξέρετε, ο πρώτος διδάκτης στα Βαλκάνια, όπως έγραψε η Λιμπερασιόν με αφορμή το πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, όσον αφορά τις εθνικές εκαθαρίσεις πληθυσμών, ήταν η Ελλάδα. Στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας πω ότι πριν μπει ο ελληνικός στρατός στο Κιλκίς, η πόλη είχε ισοπεδωθεί από το ελληνικό πυροβολικό μια μέρα πριν. Βέβαια είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει πολύ ο κόσμος. Διότι ανήκει στους εχθρούς, ξέρω. Έτσι. Και αναγκάστηκαν βέβαια χιλιάδες
Μακεδόνες να μεταναστεύσουν εκείνη την εποχή σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν μετά πλέον την εβραίωση του ελληνικού βασιλείου στο κράτος έχουμε και τις ανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις μέσα από τις